Πολύ καλησπέρα σα και yeah. το παιδί από το Κολοράντο. Μισό να δω αν έχουμε ξεχάσει κάτι τη. Νομίζω ότι πριν από αυτό το βιβλιαράκι είχε βγει ένα που λέγεται Blockade Billy που έχει να κάνει με baseball. Δεν νομίζω να το διαβάσω ποτέ. Και το συγκεκριμένο ψιλομετανιώνω που το διάβασα, γιατί ήταν όπως το κορίτσι που ερωτεύτηκε τον Γκόρντον. Είναι άλλη μία απόδειξη ότι ο Κίνγκ, ακόμα και όταν έχει writing fatigue, ε, ακόμα και λίστα με τα ψώνια να βγάλει, θα έχει ένα τρόπο και ρατάς να σε κάνει να τον διαβάσεις. Το βιβλιαράκι, παιδιά, εντάξει, διαβάστηκε μόνο κοπανιά, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Όσο το διάβασα, πέρασα καλά, αλλά ήταν από τα πρώτα που άρχισε να κάνει σιγά-σιγά τη στροφή του προς το αστυνομικό. Ε, είναι αστυνομικό που δεν τα αγαπάω το είδος. Ε, έχει μία αφήγηση που θυμίζει λίγο τη δομή του Dolores Κλέρμπορ, να πούμε. Αλλά στην παρούσα φάση έχουμε δύο γεροντάκια μιας εφημερίδας που μιλάνε σε μία φοιτήτρια που κάνει την πρακτική της εκεί τη λένε κάποια πράγματα για μια υπόθεση που δεν λύθηκε ποτέ. Και ουσιαστικά σε κάνει να μαντεύει τι μπορεί να έγινε, να σπάσω κεφαλιάζεις, αλλά δεν σου το δίνει στο τέλο. Ε, πέρασα καλά όσο το διάβασα, αλλά το ότι δεν μα έδωσε τίποτα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ε, δεν θα πρότεινα να διαβαστεί και γενικά τα αστυνομικά του King για μένα είναι πολύ μυστήρια περίπτωση γιατί είναι σαν να διαβάζω κόνολοι από τα Lidl από την άποψη του ότι όχι στο συγκεκριμένο στα άλλα ε, πως μπαίνει το παραφυσικό και τα λοιπά, αλλά εντάξει νομίζω δεν είναι τώρα το... η ώρα τους να τα, να τα συζητήσουμε θα τα πιάσουμε όταν πιάσουμε Mercedes, Outsider κτλ ναι παιδιά άμα το δείτε αποφύγετε το και άμα το δείτε σας πείτε φίλου, σας ανοίξτε το παράθυρο και τράβηξτε του ένα σουτ ε, τα λέμε οπότε Καλή ζωή!